έχει βοηθητικά τα αυκύτταρα θα μας τα βγάλει εκεί και θα μας πει και πόσα. Αν έχει κύτταρα τοξικά θα μας τα βγάλει εκεί και θα μας πει και πόσα. Αυτό θα κάνετε σήμερα. Εντάξει. Οπότε, να ο τύπος που κάθεται. Εδώ λοιπόν, πώς είναι τα χρώματα για να τα ξέρετε. Με πράσινο θα βάψουμε τα φωνικά λεμφοκυτικά. Με κόκκινο, πορτοκαλοκόκκινο, θα βάψουμε τα CD4, τα βοηθητικά. Και εμένα έτσι λίγο πιο σκούρο κόκκινο προς το μοβ, θα βάψουμε τα β' κύτταρα, αυτά που έχουν το CD19. Συνάγηση. Εντάξει. Ναι. Το κίτρινο είναι ένα άλλο χρώμα το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα άλλο, με ένα άλλο σημάδι. Βασικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις πάρα πολλά χρώματα. Εδώ είναι πολύ απλοποιημένο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Ωραία. Μισό λεπτό. Θέλω να σας ρωτήσω, ξέρω ότι τα είπα πολλά πράγματα έτσι πολύ γρήγορα. Κάποιες απορίες προς το παρόν θα περάσουμε στο πείραμα και θα το μέλλει τα διαλύματα. Στο μυαλό σας θέλω να έχετε όλα τα κύτταρα του αίματός μας που παράγουν αντισώματα, τα β' Θα ψάξουμε τα κύτταρα του αίματος μας που σκοτώνουν ιούς, τα κύτταρα τοξικά, τα αυκύτταρα. Θα ψάξουμε τα κύτταρα του αίματος μας που βοηθούν και τα βήτα και τα κύτταρα τοξικά να κάνουν τη δουλειά τους. Για να τα εντοπίσουμε θα ψάξουμε τα σημαίακια πάνω τους. Βάλουμε ειδικές πρωτεΐνες που φθορίζουν, που ενώνονται πάνω σε αυτά τα σημαίακια για να μας δώσουν σήμα. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να τα δούμε. Μόνο έτσι το μάτι το ανθρώπινο μπορεί να τα εντοπίσει μέσα σε όλο αυτόν τον ωκεανό, όπως σας έδειξα πριν, με τα διάφορα ψάρια του δείγματος του αίματος που θα έχω. Εντάξει, περίπτωση έχουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι το range, το εύρος του, θεωρείται φυσιολογικό. Ας πούμε για τα β' κύτταρα είναι 3-5% στον άνθρωπο. Αυτό που θα γίνει σήμερα όμως, τώρα μιας και έγινε η ερώτηση σας το απαντάω, αλλά δεν θα το πάρουμε πολύ σοβαρά. Γιατί το αίμα το έχουμε πάρει αρκετή ώρα πριν για να είναι έτοιμο όταν θα έρθετε εσείς. Εντάξει, οπότε αν δούμε κάποια μεταβολή δεν θα πούμε πω κάτι συμβαίνει σαν τον άνθρωπο. Τα CD4 και τα CD8 τα αυκύτταρα είναι περισσότερο το ποσοστό του, 15-20%. Αλλά ξαναλέω, τώρα αυτό είναι ένα πειραματάκι απλά για να δείτε τη διαδικασία. Εντάξει, οπότε δεν θα τρομάξω. Ναι. Σούπερ. Λοιπόν, τι ωραία. Ναι. Αυτό χρειάζεται να γίνει στο πάγο, εντάξει, και στο σκοτάδι. Γιατί οι προσθήκες αυτές που φθορίζουν είναι φωτοευαίσθητες. Εντάξει. Δεν θέλουμε να εξασθενήσουν από το φυσικό φως. Το φως της λάμπας δεν είναι φυσικό. Θέλουμε να είναι όσο να διατηρηθούν όσο δυνατόν περισσότερο και να πάει να τις χτυπήσει το λέιζερ και να ενεργοποιηθούν για να μας φθορίσουν. Εντάξει, τέλεια. Καμιά φορά το σχολιάζω. Πρώτα απ' όλα, αν δούμε σε μια γενική αίματοσαύξηση του αλόλου αυτού του κυττάρου ή αύξηση συγκεκριμένου πληθυσμού, αυτό παραπέμπει σε διάφορα πράγματα καταρχάς. Αλλά από τις πρώτες σκέψεις είναι κάποια λίμωξη που μπορεί να έχουμε. Σίγουρα πάντως υπάρχει, ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Μπορεί να είναι λίμωξη, μπορεί να είναι κάποια αυτοφλεγμονώδης κατάσταση. Εντάξει, να έχει ενεργοποιηθεί το νοσοποιητικό μου σύστημα έναντι στοιχείων του οργανισμού μου για λόγους που δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε τώρα ή να έχουμε κάποιο κακοήθεια που και πάλι το νοσοποιητικό σύστημα προσπαθεί να την καταπολεμεί ή να έχει μετατραπεί σε κακοήθεια κάποιο από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Αυτό που ονομάζουμε υγρού σόκους ή λεμφώματα και λευκαιμίες. Όλα αυτά όμως από τη γενική αίματος δεν μπορούν να διαγνωστούν ακριβώς. Υπάρχει μία ένδειξη που έχει πάρα πολλές πιθανές καταστάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα και έτσι μπαίνουμε στη διαδικασία της λεγόμενης διαφοροδιάγνωσης. Άρα δεν βλέπουμε μία μη φυσιολογική τιμή στη γενική αίματος και τα βάφουμε μαύρα. Εντάξει. Αυτά. Πάμε να δούμε λίγο. Ποιος θα μείνει εδώ? Εντάξει, μπορούμε να πούμε το tips και έχουμε plates που έχουν... Βάλουμε μέσα και έχουμε μια δεύτερη στάση έξω. Πρώτα δεύτερη στάση. Είναι τα 96 που έχουν 96 πινάμα για πάνω. Μετάφερες όλη την ποσότητα. Λοιπόν, το βάθο στο τσιούπ σου. Κάθε μία ομάδα που είναι έτοιμη, ελάτε, βασικά
όλοι και όλες, ελάτε από εδώ, σιγά σιγά, για να δουλέψουμε πάνω στο μηχάνημα, να σας πω κάποια βασικά πράγματα για να τρέξουμε τα μηχανήματά σας. Καλό είναι το. Και τώρα πότε τι κάνουμε για να δούμε, πάνε να φτιάξουμε, οκ. Πέφτει ο ανακριτής αυτός πάνω στα κύτταρα και το πρώτο πράγμα που παίρνει, όταν το ρωτάει το ένα κύτταρο που περνάει από μπροστά από την ακτίνα είναι, τι νοσείς εσύ. Ποιος είσαι εσύ, του λέει, εντάξει. Και το, από τα πρώτα στοιχεία που καταγράφει είναι το μέγεθος, είναι μικρό κύτταρο, είναι πιο κύτταρο και την πολυπλοκότητα. Έχει υποκεία μέσα του, δεν έχει τίποτα. Ποιος είναι ο εσωτερικός του κόσμος. Αυτά είναι τα δύο πρώτα στοιχεία που παίρνει ο ανακριτής του λέιζερ εδώ πέρα. Μετά, σε δεύτερη ανάλυση, θέλει να δει αν εκφράζει αυτές τις ειδικές πρωτεΐνες, αυτά τα ειδικά σημαίακια για να το κατατάξει. Άρα λοιπόν, η πρώτη ανάλυση είναι μέγεθος και πολυπλοκότητα και με βάση αυτό χωρίζονται οι μεγάλοι πληθυσμοί των λευκοκυτάρων μας. Και ξέρουμε εμείς πια από την εμπειρία μας, όταν τρέχει ένα κύτταρο, όταν βγει σε συγκεκριμένο σημείο του διαγράμματος, όπως εδώ, ότι ας πούμε είναι λευκοκύτταρο. Εντάξει, έτρεξα λοιπόν τα κυταράκια σας αυτά, χωρίς να τα έχω βάψει εγώ με αντίσωμα, όσο εσείς βάφατε. Και να το το διάγραμμά σας. Είναι ο κύκλος που βλέπετε σε εκείνο το διάγραμμα πορτοκαλί. Εντάξει, είναι αυτά εδώ. Τα κάτω-κάτω στη γωνία είναι σκουπιδάκια, πολύ μικρούλικα και καθόλου πολύπλοκα. Σκουπιδάκια που μπορεί να έχετε το δείγμα μέσα, σπασμένα κύτταρα, συμβαίνει. Εντάξει. Σπασμένα, οι κυταρικές σου μεμβράνες έσπασαν. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι τα λευκοκύτταρα μας και εδώ πιο πάνω θα περίμενε κανείς να βρει το μεγάλο πληθυσμό που βλέπετε εκεί. Εντάξει. Που είναι τα ουδετερόφυλλα. Τα ουδετερόφυλλα όμως δεν τα απομονώνουμε με αυτή τη μέθοδο που έκανα τώρα εγώ. Γι' αυτό και δεν τα έχετε στο δείγμα σας. Γι' αυτό και λείπει ο κύκλος ο μεγάλος από εκεί. Εντάξει. Άρα έχουμε μόνο τα λευκοκύτταρά μας, παιδιά, που είναι αυτά εδώ. Και από αυτά τα λευκοκύτταρα του λέω, εδώ θέλω να μου δείξεις αυτά που φθορίζουν κόκκινα. Που αν θυμάστε είναι τα... ποια? Είναι τα πίτα, τα κόκκινα βάλαμε. Στην τελευταία διαφάνεια ή στις τελευταίες διαφάνειες. Τώρα λέει θα αναλύσουμε την εκπομπή θορυβικών. Συν τη 19. Κι άλλο. Αυτό. Τα βίδα, συν τη 19. Κόκκινο όχι, είναι τα βοηθητικά. Η βοηθητική ήταν η βοηθή. Εσείς. Ωραία. Εδώ θα βγουν οι βοηθοί. Εδώ θα βγουν οι φωνείς. Πού είναι οι φωνείς. Εσείς. Και εδώ θα μας βγουν τα βίτα, με μοβ. Εντάξει, βλέπετε ότι δεν βγαίνει τίποτα εδώ, σε αυτό το δείγμα μου, γιατί εγώ δεν έχω βάψει. Εδώ δεν έχω βάλει αντίσωμα, οπότε όλα είναι αρνητικά για τη χρώση αυτή, όπως λέμε. Σωστά? Ωραία. Θέλω πριν να σας δείξω λίγο πώς τρέχουν τα κύτταρα. Πού είναι το λοιπόν, έλα να δούμε λίγο πώς βγαίνει. Κάθε ένα κυταράκι που θα τρέξω, όπως λέμε τώρα, θα το δείτε να βγαίνει με μία βουλίτσα εδώ πέρα, μέχρι να σχηματιστεί αυτό το διάγραμμα. Εντάξει. Γίνεται λίγο πιο κοντά. Ελάτε λίγο, ναι, γιατί είναι μικρούλι. Και δείτε και ταυτόχρονα πώς θα πάρει δείγμα από εδώ. Μισό λεπτό του πω να πάρει, του λέμε, ό,τι θέλετε. Πάρε 100 μικρόλιτρα, του λέμε, και τρέξε τάμου με μία ταχύτητα 100 μικρόλιτρα το λεπτό. Δηλαδή, μικρόλιτρα.